Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Έντρομοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας πρώτης του Δήμου Αμφίπολης ενημερώθηκαν το μεσημέρι για ένοπλη ληστεία που έλαβε χώρα στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο χωριό τους. Δύο ήταν οι δράστες, ο ένας κατέβηκε, έβγαλε το όπλο του και μπήκε μέσα στο ταχυδρομείο, ενώ ο συνεργός του τον περίμενε με αναμένη μηχανή, στοχεύοντας με το περίστροφό του δεκάδες πολίτες που απολάμβαναν τον καφέ ή το ούζο του στην όμορφη πλατεία της πρώτης, προκειμένου να παραμείνουν ακίνητοι και να μην εμποδίσουν τη ληστεία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τι λέει στην τηλεόραση Επιλογές και στην Ελένη Μωραΐτη ο πρόεδρος του χωριού, ο κ. Μπακάλης. Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινότητα της πρώτης του Δήμου Αμφίπολης. Συγκεκριμένα δύο άντρες στη μία παρατέταρτο το μεσημέρι με μηχανή σταμάτησαν έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Ο ένας από τους δύο φορώντας κράνος μπήκε στο υποκατάστημα και κινήθηκε προς τον ταμεία. Με την απειλή όπλου κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 1.380 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε με τον συνεργό του. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ για το συμβάν προανάκριση διενεργεί υποδιεύθυνση ασφάλειας ΕΡΟΝ. Λοιπόν, ήρθαν δύο ένοπλοι, καβάλασε μηχανή. Δεν είχε πολύ κόσμο το ταχυδρομείο τότε. Δεν είχε και η ώρα είναι τέτοια που οι θαμώνες των γύρω καφενείων και ο γεροπλάτωνας εδώ που φιλοξενεί τα μεσημέρια τους ουζοπατέρες, ας το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί ήσαν εδώ και αυτοί λίγοι, ο λιγοστή. Οι απ' έξω κατάλαβαν τι ακριβώς κατάλαβαν, διότι ήταν δίπλα ακριβώς υπάρχει καφενείο που καθόταν στο πεζοδρόμιο ο κόσμος. Ναι. Από πάνω μεριά ήταν το αρτοποιείο ανοιχτό και μάλιστα οι δυο πελάτες πόσοι ήταν στο ταχυδρομείο και εξυπηρετούνταν εκείνη την ώρα αναγκάστηκαν υπό την απειλή του όπλου να οδηγηθούν στο διπλανό, όπως σας είπα, αρτοποιείο. Είχαν παρατεταμένα τα όπλα. Ο δε προϊστάμενος το είχε, λέει, στο κεφάλι του, σε επαφή. Πόσο κράτησε η όλη η ιστορία, έτσι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τώρα που λέτε ότι κάποιοι ήταν δίπλα στο αρτοποιείο, κάποιοι στο καφενείο εκεί, κάποιοι έπιναν το ουζάκι τους. Δεν κράτησε πολύ. Ίσα-ίσα. Να μπει μέσα, να πάρουν τον, ο ένας, σας είπα, περίμενε έξω με την αναμένη μηχανή, με κράνος και οπλισμό. Ναι. Και ο άλλος, και αυτός με όπλο, και όσο βαστά για να πάρεις τι υπάρχουν στον κισέ. Ξεχύλισε η αγανάκτηση του ιδιοκτήτη εργοστασίου επίπλων στις αίρες του κυρίου Μπαλίτη, καθώς το διάστημα του εγκλεισμού λόγω κορονοϊού διαρρήκτες μπήκαν στην επιχείρησή του 4 φορές. Όπως έχει βγει στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και προειδοποιεί ότι την επόμενη φορά δεν θα διστάσει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Λιγότερο από ένα λεπτό χρειάστηκαν οι δράστες για να διαρρήξουν γνωστή βιομηχανία επίπλων στις αίρες. Είναι η τέταρτη φορά από την 1η Μαρτίου που εισβάλλουν παράνομα στην ίδια επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης ξεχυλίζει από αγανάκτηση. Ο κύριος Γιάννης Μπαλίτης δηλώνει ότι την επόμενη φορά θα πάρει τον νόμο στα χέρια του. Αγανακτώ και λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το κατάπτυστο νόμο του Παρασκευόπουλου έβγαλε όλους τους εγκληματίες έξω. Αυτοί που μας κλέβουν σήμερα, όλοι οι οποίοι είναι από διάφορες περιοχές εδώ. Όχι οι κάτοικοι του Αγίου Αθανασίου, το τονίζω. Κάτοικοι του Αγίου Αθανασίου συνυπάρχουμε ειρηνικά, είμαστε γείτονες. Είναι πελάτες μας όλοι εδώ δίπλα. Καθημερινά κλέβουν οι Αθήγανοι, οι Τσιγκάνοι και οι γενικώς οι περιφερόμενοι Ρομ τους κάτοικους του Αγίου Αθανασίου. Είναι και αυτοί στα θύματα όπως είμαστε και εμείς της υπόθεσης. Λοιπόν, και αυτό που περιμένουμε τώρα από τους κυβερνώντες και από τους τωρινούς και από αυτούς όλους επιτέλους που γι' αυτό και αγανακτώ θα μας προστατεύσουν. Εγώ την επόμενη φορά που θα έρθω, το έχω πει επανειλημμένος, τους έχω στείλει μηνύματα γιατί ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν μπορούμε να τους πιάσουμε υπό αυτοφόρο για να συλληφθούν. Θα έρθω να προστατευτώ κι εγώ. Είμαι κυνηγός, έχω όπλο, θα δω με το όπλο μου. Δεν θα έρθω έτσι όπως ήταν χθες. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι οι αστυνομικοί είναι εδώ σε 3-4 λεπτά, γι' αυτό κι εγώ έρχομαι έτσι με γυμνά χέρια. Γιατί δεν θα μπω μέσα σε μια έκταση 4.000 τετραγωνομέτρων με 3-4 μια συμμορία μέσα θύγκανους με οπλισμένους, με μαχαίρια και μοστάρια. Τους πάντες γνωρίζουμε. Είναι 20 φορές που έχω κλέψει. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπαλίτης, οι διαρρήκτες έδρασαν αριστοτεχνικά και έκαναν πολλές ζημιές.
Στις αρχές Μαρτίου, ακόμα χειμώνας, όταν ξεκίνησε ο ιός, και εμείς είπαμε θα ησυχάσουμε τώρα λόγω του lockdown, λόγω του ότι θα φοβηθούν και αυτοί, αλλά αυτοί δεν τους πιάνει τίποτα προφανώς. Ούτε ο κορονοϊός τους πιάνει τίποτα. Λοιπόν, μπήκαν στο εργοστάσιο και αφαίρεσαν, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με συναγερμό, γιατί είναι πολύ 3,5 τετραγωνικά, δεν μπορεί να. Και δεν είναι η δουλειά του εργοστασίου αυτή. Η δουλειά του εργοστασίου δεν είναι να ορθώσει φράχτες για να μπει. Η δουλειά του είναι να παράγει έπιπλα για τον κόσμο. Δεν είναι να προσπαθεί να προστατευτεί από τους κλέφτες. Αφαιρέσαν εργαλεία εργασίας, δικά μας εργαλεία και κάποια θερμαντικά σώματα. Μέσα στο χειμώνα μας άφησαν χωρίς θέρμανση κάποιες μέρες μέχρι να αποσταθούν οι ζημίες. Την επόμενη, τη δεύτερη φορά, μπήκαν μέσα και αφαιρέσαν εργαλεία και παλιά και ό,τι βρήκαν ανενόχλητοι, γνωρίζοντας, όπως σας είπα, τους χρόνους. Τοποθετούμε στο εργοστάσιο συναγερμό αναγκαστικά σε κάποια σημεία εισόδου για να προστατευτούμε κι εμείς. Και την επόμενη μέρα κλέβουν από το πατέρα μου το αυτοκίνητο, το τσαντάκι του με τα χρήματά του, με τα διπλώματά του μέσα από την αυλή. Με τέσσερις ανθρώπους εδώ που μιλάμε τώρα, μπήκαν ανενόχλητοι πίσω, σπάσαν το αυτοκίνητο, πήραν το τσαντάκι και εξαφανίστηκαν. Διέριξαν το φορτηγό, κατέστησαν εκεί κάποια προσωπικά αντικείμενα του υπαλλήλου, του οδηγού, κάποια άδειες, κάποια διπλώματα, κάποια πράγματα, τέτοια χαρτιά. Με τα δικά μας τα εργαλεία σπάσανε τα σκαρφάλωσαν στα air condition, σπάσαν το τζάμι και μπήκαν στον όροφο από τον πρώτο όροφο. Μπήκαν. Και όλα αυτά μέσα σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο που οι αστυνομικοί έχουν πάθει, ας πούμε, λένε, εκτιμούν ότι είναι κάτω από λεπτό. Γιατί στα 4 λεπτά έρθει η αστυνομία, στα 2 λεπτά έρθει εγώ, αλλά ήμουν απ' έξω, δεν μ' άφησαν από μέσα, μου είπαν να του περιμένω. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε σε 1-2 λεπτά. Ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι οι ζημιές στην επιχείρησή του τα τελευταία χρόνια αγγίζουν τις 20.000 ευρώ. Σε μια περίοδο κρίσης, ξεξεσπά. Και εδώ λοιπόν εγώ έρχομαι και ρωτώ τους παγούς, ρωτώ τους ερέους βουλευτές, θα κάνετε κάτι? Θα νομοθετήσετε για να προστατευτούμε εμείς ή θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας εμείς και θα καταδείξουμε εμείς τη φυλακή και όχι κλέφτες? Να σας πω ότι το ύψος των ζημιών στην τελευταία δεκαετία σε αυτές τις 20.000 ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Μέσα σε όλα αυτά δηλαδή την κρίση, μέσα σε όλα αυτά τώρα και τώρα καλούμαστε τώρα να διορθώσουμε τις ζημιές, να οπλίσουμε το κτίριο ξανά με μηδενικό τζίρο λόγω του κορονοϊού. Είναι πάντως αξιοσημείωτο, λέει ο κ. Μπαλίτης, ότι η ελληνική αστυνομία έδρασε και δρά εξαιρετικά γρήγορα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πιάσει τους δράστες. Η αστυνομία, και εδώ να πω ότι η Ισραηλινή αστυνομία είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης, μη πω του κόσμου ολόκληρο, είναι εδώ πραγματικά σε 3-4 λεπτά. Αν και ήταν απασχολημένη, γιατί έγινε χθες πριν από εμάς, έγινε μια κλοπή σε μια βιοτεχνία μεταλλικών προϊόντων στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη, στην άλλη μεριά της πόλης. Και η αστυνομία ήταν εκεί απασχολημένη, προσπαθώντας να τους βρει εκεί. Αυτοί ήρθαν εδώ, προσπάθησαν να μπουν μέσα στα γραφεία και κάναν τις ζημιές που θα καταγράψετε. Και η αστυνομία από την σχεδόν αερογέφυρα του Μητροσίου από εκεί μέχρι εδώ ήρθε σε 3 λεπτά. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είδατε, πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ τα τελευταία 24 ώρα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Και θα μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις, διότι στη σύλληψη δύο ανδρών και στην ταυτοποίηση άλλων δύο προχώρησαν χθες αστυνομικοί στις Σέρες, καθώς διαπιστώθηκε οι προαναφερόμενοι είχαν δημιουργήσει σπήρα πραγματοποιώντας κλοπές και διαρρήξεις σε Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο. Μαζί μας τηλεφωνικά για το θέμα είναι ο προϊστάμενος του γραφείου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Πέτρος Τάνος. Κύριε Τάνο, καλό βράδυ από τις Σέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Κώτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες. Να σταθούμε σε αυτή την είδηση, η οποία έγινε γνωστή σήμερα με δελτίο τύπου, όπου 4 άτομα περίπου συνολικά διέπραξαν 12 κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε περιοχές της Ηράκλειας και του Σιδηροκάστρου. Πολύ σωστά το αναφέρατε και προηγουμένως, κύριε Κώτα. Από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιδηροκάστρου και με συνεργασία από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας έγιναν οι συλλήψεις χθες των δύο αυτών ατόμων, όπου μαζί με δύο ακόμα άτομα είχαν συστήσει συμμορία με μοναδικό σκοπό την συστηματική διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, κυρίως σε σπίτια, σε διάφορες περιοχές των Σερών, κυρίως σε χωριά του Δήμου Συντικής και του Δήμου Ηράκλειας. Από τη μέχρι στιγμή σε έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο διέπραξαν συνολικά 12 διαρρήξεις σε χωριά των Σερών, όπου παραβίαζαν είτε τα παράθυρα του σπιτιού είτε τις εισόδους των σπιτιών, και σε 8 από αυτά κατάφεραν και αφαίρεσαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία αλλά και άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 7.000 ευρώ. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν τα κλοπημαία από το σπίτι που είχαν διαρρήξει χθες
σε χωριό του Δήμου Συντικής, όπως επίσης και ένα μαντοποδήλατο το οποίο αφαίρεσαν προχθές πάλι από χωριό του Δήμου Συντικής και τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Βέβαια, η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Κύριε Τάνο, έχουν ξαναπασχολήσει τα άτομα αυτά τις αρχές εδώ της περιοχής μας? Ακριβώς. Κάποια μέλη από την συμμορία όπου μόλις σας προανέφερα έχουν απασχολήσει το παρελθόν για παρόμοιους αδικήματα, για κλοπές δηλαδή και διάρρηξη. Πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή είδαμε και ένα ρεπορτάζ στην αρχή του δελτίου μας σχετικά με τη ληστεία στα ΕΛΤΑ της πρώτης, έχουμε εξελίξεις ή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών? Κύριε Κώτα, από την πρώτη στιγμή η έρευνα ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ερών. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες όσο αφορά και στην συλλογή στοιχείων και στην συγκέντρωση όλου του προανακριτικού υλικού προκειμένου να φτάσουμε στον εντοπισμό των δραστών και στην εξιχνίαση και αυτής της υπόθεσης. Έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους και από το κλειστό κύκλωμα το οποίο υπήρχε στα ΕΛΤΑ, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, κύριε Κώτα, γίνεται, όπως σας είπα, η συλλογή του προανακριτικού υλικού. Αυτά όλα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα ξεδιπλωθούν και όλα τα στοιχεία μαζί θα τα αξιολογήσουμε, θα τα συσχετίσουμε προκειμένου να μας οδηγήσουν στην εξυπνίαση της υπόθεσης. Κύριε Τάνο, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κώτα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ανησυχία τώρα, κυρίες και κύριοι, προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι επανέρχεται η καθημερινή ενημέρωση και οι ειδικοί συνιστούν να μην χαλαρώνουμε. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του συντονιστή COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, του κυρίου Αντωνιάδη, ο οποίος επισήμανε ότι υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα του κόσμου τις τελευταίες ημέρες. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι επανέρχεται η καθημερινή ενημέρωση και οι ειδικοί συνιστούν να μην χαλαρώνουμε. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του συντονιστή COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, κ. Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος επεσήμανε ότι υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα του κόσμου. Υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα. Έχει γίνει παρανόηση. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή στην πρώτη φάση, η οποία ήταν επιτυχής, πετύχαμε να έχουμε λίγα κρούσματα, να έχουμε λίγους θανάτους και να έχουμε λίγες εισαγωγές σε μονάδες συντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία, ο κόσμος πίστεψε ότι ήταν κάτι απλό, ήταν κάτι όχι και τόσο επικίνδυνο. Μάλιστα κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι και κατασκευασμένο, υπάρχουν διάφορα σενάρια συνωμοσιολογίας. Όλα αυτά συνέτεινα στο να χαλαρώσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σερών εξηγεί ότι αν ανέβει ο δείκτης ρο-0 που με τόση δυσκολία καταφέραμε να ρίξουμε στην Ελλάδα, θα αναγκαστούμε να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα. Πετύχαμε με την καλή μας συμπεριφορά στην προηγούμενη φάση να ρίξουμε το δείκτη ρο-0 στο 0,4 ή και πιο κάτω, που σημαίνει ότι ένας φορέας μπορεί να μολύνει 0,4 άλλους. Αν όμως αυτός ο φορέας βρεθεί σε συνθήκες συνωστισμού, μπορεί να μολύνει 50, 60, 100. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εάν ο δείκτης ρόμι δεν πλησιάσει το 1, τότε υποχρεωτικά θα ληφθούν μέτρα. Τώρα τα μέτρα μπορεί να είναι τοπικού χαρακτήρα, μπορεί να αφορούν κάποιες περιοχές που παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε γενικού χαρακτήρα μέτρα. Μάλιστα, ο κύριος Αντωνιάδης επισημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι εξαρτάται από εμάς να περάσουμε καλά και να διαχειριστούμε σωστά την ελευθερία που τόσο δύσκολα κερδίσαμε. Μάλιστα, απευθύνει έκκληση προς τους επιχειρηματίες και όλους μας να αποφεύγουμε το συναστισμό. Εδώ θέλω να κάνω μια έκκληση στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την εστίαση, με τα καφέ, με τα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν το lockdown πολύ, τους κόστισε πάρα πολύ. Τώρα περίμεναν να ανοίξει η οικονομία, να ανοίξει η αγορά, να λειτουργήσουν τα καταστήματα τους. Θέλει προσοχή οι ίδιοι να επιτηρούν στους χώρους των καταστημάτων τους, να μην γίνεται συνάθρηση, να μην γίνεται συνωστισμός. Γιατί εάν γίνει κάτι, οι πρώτοι που θα την πληρώσουν είναι αυτοί.
οι πρώτοι που θα αιμορραγήσουν οικονομικά είναι αυτοί. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την ελευθερία που αποκτήσαμε. Μετά την πρώτη φάση που ήμασταν περιορισμένοι, αποκτήσαμε μια ελευθερία και ήταν επίτευγμα όλων μας. Πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριστούμε αυτή την ελευθερία. Εάν έχουμε τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά, αυτό θα μας στοιχήσει και θα χάσουμε την ελευθερία μας. Έχω ξαναπεί ότι το καλοκαίρι πρέπει να το απολαύσουμε, αλλά σε μια νέα κανονικότητα. Εάν θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας, πρέπει να προσέξουμε λίγο τη συμπεριφορά μας. Να τηρούμε τις αποστάσεις, όπου παραβιάζονται οι αποστάσεις, να φοράμε μάσκα και γενικά να έχουμε το μυαλό μας ότι ο ιός είναι δίπλα μας. Διαφορετικά δεν θα απολαύσουμε ούτε το καλοκαίρι. Ο συντονιστής της ομάδας COVID-19 του νοσοκομείου Σερών επισημαίνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ότι η συμπεριφορά που εκδηλώθηκε δεν ήταν υπεύθυνη και τόνισε ότι θα δούμε τα αποτελέσματά της περίπου σε 15 μέρες. Αυτή η συμπεριφορά που ήταν εμπειρικώς απαράδεκτη στο τρίμερο, τα αποτελέσματα θα φανούν στις επόμενες 15 μέρες. Θέλουμε πάντα ένα 15ήμερο για να δούμε τι γίνεται με την όποια υπεύθυνη ή ανεύθυνη συμπεριφορά. Το προηγούμενο τριήμερο ήταν απελπιστικό. Βλέπαμε συναθρήσεις σε διάφορα κέντρα διασκέδασης, σε εστιατόρια, σε παραλίες. Αυτός ο συνωστισμός είναι ό,τι χειρότερο για την υπερμετάδοση της νόσου. Πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, δήλωσαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Θεοδωρος Καράογλου και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς στη συνάντηση που είχαν σήμερα το μεσημέρι στο διοικητήριο. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η επαναλειτουργία του αεροδρομίου Μακεδονία για την πτήση εξωτερικού, το άνοιγμα της αγοράς, τα τελευταία κρούσματα κορονοϊού στην Ξάνθη και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν, η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη διαχείριση της πανδημίας. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρο Καράογλου είχε σήμερα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των δύο ανδρών ήταν το επικείμενο άνοιγμα του αεροδρομίου Μακεδονία για πτήση του εξωτερικού μετά από τρεις μήνες, αλλά και θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα ο κ. Χαρδαλιάς είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβα. Από εκεί πέρα υπάρχουν πράγματα που αφορούν την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όλο αυτόν τον καιρό. Όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας, η ΕΡΕΔΗ, η Δήμη, οι περιφέρειες, το Υπουργείο, συντεταγμένα αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται στο προσήλωση στο στόχο, στο σχέδιο και να τα πάνε καλά. Προέχει να δώσουμε και από εδώ το μήνυμα ότι ο ιός είναι έξω, αντιμετωπίζει, πρέπει να τον αντιμετωπιστεί με την υπευθυνότητα που τον αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα και νομίζω ότι το κύριο εργαλείο για την αντιμετώπιση είναι ο καθένας να κάνει, να ακολουθεί τις οδηγίες και να τηρεί τις αποστάσεις και όλα όσα γνωρίζουμε πλέον σαν ελληνικός λαός ότι πρέπει να κάνουμε. Αν εμείς ο καθένας ξεχωριστά έχει την ατομική ευθύνη και την υπευθυνότητα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα για να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Χαρδαλιά στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό και σημαντικό θέμα που είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Αλεξία Μπούμπα, είναι μέλος της τοπικής επιτροπής του ΚΚΕ εδώ σε τοπικό επίπεδο. Κυρία Μπούμπα, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Για ένα θέμα το οποίο δώσατε στη δημοσιότητα έχει να κάνει με την αποχώρηση, τη σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από διαμερίσματα, είναι πρόσφυγες και μετανάστες από διαμερίσματα μέσω του προγράμματος Εστία, τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, αλλά επίσης και τις δομές φιλοξενίας στην εδωχώρα. Περίπου 300 άτομα λέτε ότι θα μείνουν χωρίς στέγη εδώ σε τοπικό επίπεδο στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται από εδώ και πέρα, λοιπόν, μετά την απόφαση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου? Ναι, καταρχήν θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλο το σεραϊκό λαό πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί τον νόμο που είχε ψηφίσει προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ
και διώχνει στην ουσία περίπου 11.000 μέχρι και 15 μπορεί να φτάσει το ποσό πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται όλο αυτό το διάστημα, είτε είναι σε δομές φιλοξενίας, είτε είναι σε ξενοδοχεία, είτε είναι σε διαμερίσματα. Και τους κόβει το επίδομα, το βοήθημα των 90 ευρώ κατά άτομο. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κάποιο εισόδημα και χωρίς να έχουν καν γνώση της ελληνικής γλώσσας, από τη στιγμή που θα φύγουν από τις δομές και από τα ξενοδοχεία, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα ως προς το πού θα μείνουν, πώς θα ζήσουν, και όλη η τοπική κοινωνία θα έρθει αντιμέτωπη με μια εκρηκτική κατάσταση, σύν το γεγονός ότι το αντιμετωπίζουμε ακόμη τα απόνερα του κορονοϊού και του εγκλισμού που είχαμε, γιατί δεν σταμάτησε να υπάρχει ο κίνδυνος, ο ιός συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει να τηρούνται και όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης. Οπότε εσείς τι καλείτε το σεραϊκό κόσμο να έρθει κοντά στους ανθρώπους, και όπως διάβασα και μέσα στο δελτίο τύπου λέτε ότι θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τα άτομα αυτά, τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε ότι η κυβέρνηση ήταν εντελώς υποκριτική όταν ανακοίνωνε ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας πρόσφυγας στη Συντική, όταν γέμισε μια ολόκληρη περιοχή με πρόσφυγες, με μια υποδομή που δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος εκεί πέρα μέσα σε σκηνή, όπου τώρα θα την κάνει σε πιο σταθερή εγκατάσταση με διαδικασία express, χρηματοδοτεί εταιρεία χωρίς καν να κάνει διαγωνισμό με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Έγινε απευθείας ανάθεση, 3,7 εκατομμύρια. Η ουσία θα στεγάσει και άλλα άτομα, δηλαδή θα κάνει μια τεράστια φυλακή, μια κλειστή φυλακή, όπου θα... όπου θα συγχωνεύονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Εμείς λέμε να σταματήσει, να πάρει παράταση τώρα όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουν οι πρόσφυγες στις δομές και στα ξενοδοχεία, γιατί από τη στιγμή που θα αρχίσουν να βγαίνουν έξω, δίχως να έχουν καμία στήριξη και δίχως να γνωρίζουν καν τη γλώσσα, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι έρμεοι, θα εκμεταλλεύονται από τον οποιαδήποτε και θα είναι χειραγωγήσιμοι. Στην ουσία θα είναι ένα φτηνό εργατικό προσωπικό, το οποίο θα το έκαστος θα μπορεί να το εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν. Εμείς λέμε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, έχουν έρθει από χώρες που έχουν πολέμους και καταστροφές, και πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημα και να καταγγείλουμε όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμφωνίες που έχει κάνει με την Τουρκία, και να πούμε τώρα αμέσως αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις χώρες που προορίζονται. Επειδή δεν έχει στελεχωμένο προσωπικό για τις διαδικασίες του ασύλου και να κάνουν μια ώρα αρχίτερα τα χαρτιά τους και να φύγουν, αυτοί εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, τώρα διώχνονται και από τις δομές, θα γυρίζουν χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο και εργασιακή θέση μέσα στην πόλη, και θα υπάρξει έντονη και εκρηκτική κατάσταση. Εμείς λέμε να το δούμε αλληλέγγυα σαν σεραϊκός λαός, να κατανοήσουμε με ανθρωπιά ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, αλλά πρέπει να έχουμε, και να έχουμε έρθει αντιμέτωποι και με κάθε αντιδραστικό εθνικιστικό στοιχείο, γιατί μπορεί να πάμε και στο άλλο άκρο, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί μας. Καταλάβατε. Επίσης, επικίνδυνο είναι και το να πούμε ότι ανοιχτά σύνορα, δηλαδή την κοσμοπολιτική θεωρία ότι εμείς είμαστε υπέρ των ανοιχτών σύνορων. Εμείς λέμε να παραιτηθεί αυτή η διαδικασία, να μένουν αυτοί οι άνθρωποι, να συνεχίσουν να μένουν στις δομές. Βέβαια αυτό γίνεται με διαδικασίες fast track για να γίνει αποσυμφόρηση από τα νησιά, καταλάβατε, γιατί τώρα θέλουν τον τουρισμό και θέλουν τα νησιά να είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες, αφήνουν τους πρόσφυγες τώρα να βγαίνουν σοριδών στα αστικά κέντρα για να δείξουν το ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής και μπορεί να έχει την ανάλογη τουριστική επισκεψιμότητα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εντελώς χειραγωγήσιμοι, θα διωγγώσουν και θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, και όσον αφορά με τις συνθήκες υγείας, με το που θα μένουν, που θα περιφέρονται. Γιατί όταν ένας δεν παίρνει επίδομα, δεν έχει καμιά δουλειά, δεν ξέρει τη γλώσσα, πού θα μένει, τι θα κάνει. Δεν θα είναι χειραγωγήσιμος. Κυρία Μπούμπα, εδώ λέτε στο δελτίο τύπου ότι οι σκηνές στη δομή, στο κλειδί, θα αντικατασταθούν με κτίρια και το προσωπικό μονιμοποιείται. Ουσιαστικά δηλαδή είναι και αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός, ότι θα είναι μια μόνιμη κλειστή δομή. Βέβαια το κλειστή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, έτσι δεν είναι? Γιατί σε ένα μήνα θα έφευγε η δομή, θυμάστε. Φυσικά, και εμείς είδαμε ένα δημοσίευμα όπου μέσα από δημόσιους πόρους
θα δοθούν γύρω στα 3 εκατομμύρια και 700.000 ευρώ για να γίνει επέκταση της δομής και να δημιουργηθούν κτηριακές εγκαταστάσεις. Τώρα θα είναι προκάτ, υπό τι μορφή θα είναι, δεν το ξέρουμε. Απλά αυτό σημαίνει ότι από προσωρινή που έλεγαν ότι θα είναι η δομή για ένα μήνα αυτοί οι άνθρωποι και μετά θα φύγουν, θα γίνει μόνιμη. Θα είναι εδώ για χρόνια από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εμείς, εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς επιμένουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα πρέπει όλος ο λαϊκός λαός αντιμέτωπος να βγει και να καταγγείλει όλες αυτές τις αποφάσεις που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας, να απεγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι, να φύγουν στις χώρες που θέλουν, να γίνονται τα χαρτιά τους εκεί που βρίσκονται, είτε είναι στα σύνορα της Τουρκίας, είτε είναι στα σύνορα της Συρίας, και να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί στην κυριολεξία δημιουργεί μια έκρηφνη κατάσταση από την στιγμή που εμείς συμμετέχουμε στις επεμβάσεις. Και φυσικά να παίξει το ρόλο της η κυβέρνηση και να πει δεν θα σταματήσω να συμμετέχω σε ενέργειες και σε επιχειρήσεις που κάνει το ΝΑΤΟ στη Συρία, στη Λιβύη, σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν μπορεί δηλαδή και ένα πολεμό να διώχνω ανθρώπους από τις χώρες τους και μετά εδώ να τους συγκεντρώνω στην Ελλάδα να ζουν σαν τα ζώα μέσα σε σκηνές και σε δομές και μετά να τους διώχνω και να λέω τώρα ο καθένας θα βρει τη μοίρα του. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, ναι. Λίγο μεγάλο ψέμα και ένα παιχνίδι που κάνει η κυβέρνηση στην ουσία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπούμπα, για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Στους δρόμους τώρα, κυρίες και κύριοι, κατέβηκαν και σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας έτσι στις ρυθμίσεις που φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τις αίρες, η συμμετοχή και στις δύο κινητοποιήσεις ήταν μικρή σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Για μία ακόμη φορά, την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για την παιδεία. Στις αίρες η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν μικρή σε σχέση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από το κτίριο των εκπαιδεύσεων. 3-4 ζητήματα τα οποία είναι κομβική σημασία, όπως αύξηση μαθητών, από 22 σε 25. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο, παρόλο όχι μόνο τις αντιρρήσεις, την κάθε αντίδραση των παιδαγωγικών τμήματων που είναι καθήλια αρμόδια για την εισαγωγή αυτήν της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες μπαίνουν ξεχωριστά, σαν ξεχωριστά μαθήματα, ενώ διδασκόταν μέχρι τώρα στο δημοτικό σχολείο. Και η εξωτερική αξιολόγηση που έρχεται και η οποία χωρίς κανόνες διακριτούς, αλλά θα έρθει μετά με υπουργικές αποφάσεις. Απεργούμε γιατί δεν θέλουμε τη σχολιοποίηση του νηπιαγωγείου και την εισαγωγή των αντικειμένων των αγγλικών και της φυσικής αγωγής, έτσι ώστε να γίνει το νηπιαγωγείο ένα μίνι σχολείο. Απεργούμε στις προθέσεις της κυβέρνησης να περάσουν οι δομές της εκπαίδευσης στους Δήμους, που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε ένα συρρυκνωμένο δημόσιο σχολείο. Απεργούμε σε ένα πολυνομοσχέδιο μαμούθ που έρχεται να ισοπεδώσει την εκπαίδευση και είναι ένας ακόμη κρίκος στα αντιδραστικά πολυνομοσχέδια των τελευταίων ετών. Απεργούμε γιατί οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές επί χρόνια είναι σε ένα καθεστώς ομοιρίας, χωρίς αυτό να δείχνει ότι έχει ένα αίσιο τέλος. Και τέλος, απεργούμε σε αυτό το μοναδικό και οξύμορο που είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα σε περιόδους επιδημίας, όπου εκεί σαφέστατα πιστεύαμε και θα θέλαμε επιτέλους να κατέβει ο μέσος όρος στους 15 και όχι να είναι στους 25. Στους δρόμους κατέβηκαν και εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας και αυτοί με αυτόν τον τρόπο στις ρυθμίσεις που φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Στις αίρες, η συμμετοχή των καθηγητών στην κινητοποίηση ήταν στο 5%. Η ΟΛΜΕ απαιτεί να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο όπως το χαρακτηρίζει, να καταργηθεί η τροπολογία ντροπή για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων με κάμερες, να αυξηθεί η χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης από τον κρατή
κρατικό προϋπολογισμό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι περίπου στο 5%, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο στις ΣΕΡΕΣ. Στο 5%. Όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο από τα γραφεία της δευτεροβάθμιας, τώρα να αλλάξει κάτι γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σχολεία, θα σας ενημερώσουμε. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι χαμηλό το ποσοστό. Στην Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε της ΕΛΜΕΣΕΡΟΝ πριν από λίγες ημέρες. Είχαν παρουσιαστεί περίπου 17 συνάδελφοι από τα 1.100 μέλη που έχουμε σύνολο οι εκπαιδευτικοί. Νομίζω ότι η Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των συμμετεχόντων δείχνει και πόσοι θα ακολουθήσουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Για τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του ΜΕΓΑ ο βουλευτής ενών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τι δήλωσε ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής. Για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μίλησε ο βουλευτής ενών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, στο ΜΕΓΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε συνέντευξη σε πολύ υψηλούς τόνους και τόνισε για ακόμα μία φορά την πρόθεσή του να γίνει τζαμία για Σοφιά. Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του σε κρατικό κανάλι της Τουρκίας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ελληνικές αντιδράσεις που έχουν προκύψει για το ζήτημα, υποστηρίζοντας πως η Άγκυρα δεν πρόκειται να πάρει την άδεια της Αθήνας και έστειλε μήνυμα πως η Τουρκία δεν θα κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Τις παραπάνω δηλώσεις σχολίασε ο κ. Χατζηβασιλείου. Καταρχάς, οι δηλώσεις του Ερντογάν για την Αγία Σοφιά είναι το λιγότερο αστείες. Δεν έχουν κανένα απολύτως έρισμα και αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται με διπλό στόχο. Από τη μία να πλήξει τους κεμαλιστές εσωτερικούς του αντιπάλους, οι οποίοι στο πρόσωπο του Ιμάμογλου επικράτησαν στην Κωνσταντινούπολη, από την άλλη να διεκδικήσει για την πόλη να γίνει ένα κέντρο αναφοράς του παγκόσμιου σουνιτικού Ισλάμ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό τον ωφελούσε στη δική του Ισλαμική ατζέντα και ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα προς τη Δύση ότι είμαι εδώ και είμαι ισχυρός, επομένως μπορώ να σας πιέζω και με τα χριστιανικά μνημεία που είναι στην ουσία σημαντικά σύμβολα. Στην ουσία τώρα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή σέβεται το διεθνές δίκαιο και υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα ένα μνημείο χρήση. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαλάφα για δίθεν πολιτική κατευνασμού προς την Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου απάντησε ότι η υπογραφή συμφωνίας για την ελληνοϊταλική ΑΟΣ, η πυγμή και η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης το μήνα Μάρτιο στον Εύρο και η επέκταση του φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία δείχνουν το ακριβώς αντίθετο από την πολιτική κατευνασμού. Αυτή είναι η πολιτική κατευνασμού την οποία καταγγέλει ο κ. Μπαλάφας. Μάλλον ξεχνάει την πραγματικότητα ή δεν θέλει να δει πώς είναι. Κατευνασμό δεν έχουμε από την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Το Μάρτιο σταθήκαμε αποφασιστικά απέναντι σε μια σύμμετρη απειλή και στείλαμε για πρώτη φορά αυστηρό μήνυμα ότι δεν παίζουμε την εθνική μας κυριαρχία. Και το πετύχαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στην θάλασσα νοτίουσα Κρήτη, στο Καρπάθιο, αν και οποτεδήποτε αυτό χρειαστεί, εφόσον ο Ερντογάν αποφασίσει να μας προκαλέσει και στείλει και εκεί καράβια. Ο κύριος Χατζηβασιλείου πρόσθεσε ότι είναι θλιβερή υιοθέτηση των fake news της Άγκυρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και η άρνησή του να ξεκαθαρίσει τη δική του θέση για τον φράχτη. Να μας πει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετεί τα fake news των Τούρκων και τη ΣΑΝ, τι πιστεύει για τον φράχτη. Θεωρεί ο κύριος Μπαλάφας ότι ο φράχτης είναι απαραίτητο στοιχείο για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από λάθρο εισβολής. Θεωρεί ότι είναι ένα μέτρο προστασίες της κυριαρχίας μας. Μας γλιτώσατε χρόνο, κύριε. Θα καθημάσει και πάλι σε μίνι σκουπιδότο που έχει μετατραπεί σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στις ΣΕΡΕΣ. Την περασμένη Παρασκευή γιορτάζαμε, κυρίες και κύριοι, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και κάποιοι συμπολίτες μας θέλησαν να διακοσμήσουν το σημείο με απορρίμματα πάσης φύσεως, όπως θα δείτε και στο βίντεο. Μια παράνομη χωματερία έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στις ΣΕΡΕΣ, καθώς τα σκουπίδια αυξάνονται και βρίσκει κανείς ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ρούχα και υφάσματα πεταμένα, τσάντες, παπούτσια, στρώματα, κρεβάτι, ακόμη και έναν καναπέ πέταξε συμπολίτες μας έξω από τον κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται στο σημείο, καθώς θέλησε να ανανεώσει το σπιτικό του. Εικόνα αποκρουστική που δεν τιμά κανέναν μας, καθώς είναι θλιβερό κάποιοι συμπολίτες μας να ξεφορτώνουν από τα αυτοκίνητά τους διάφορα απορρίμματα που φέρουν από τα σπίτια τους, αδιαφορώντας για την υγιεινή των συνδημοτών τους. Στην Καλπάκ, ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή
περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Κάθε Σάββατο στις 10 στις τηλεεπιλογές, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται τα νέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε Σάββατο στις 10. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Πάμε μέχρι την Καβάλα να δούμε το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Άγνωστοι βανδάλισαν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην πόλη της Καβάλας. Και άμεση ήταν η παρέμβαση του Δήμου Καβάλας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και η συντήρηση του συγκεκριμένου χώρου. Άμεση παρέμβαση από το Τμήμα Ποιότητας Ζωής αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου στην περιοχή της Νεάπολης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, εδώ και αρκετό καιρό πραγματοποιούνται καθημερινά βανδαλισμοί μέσα στο εσωτερικό του πάρκου αλλά φυσικά και της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα τσάνελ, έχουν ξυλώσει ακόμη και πόρτες από τις τουαλέτες ενώ έχουν καταστραφεί και εντελώς τα υδραυλικά. Πρέπει να τονιστεί ταυτοχρόνως ότι ο Δήμος προσπαθεί να πραγματοποιήσει τις πρώτες εργασίες όσον αφορά την συντήρησή του και μετέπειτα να δει πώς μπορεί να αξιολογηθεί σωστά. Ναι, είναι συνήθως φαινόμενο. Από που παλαιότερα γινόταν αυτό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, αλλά δεν αποδίδει ο τόπος αυτός. Χρειάζεται κάτι πιο ασφαλές. Π.χ. κάμερες ή φύλαξη από security ή φύλαξη από ένα φύλακα νυχτερινό. Οι ζημιές που είδατε και οι βανδαλισμοί, μπορείτε να μας τις περιγράψετε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είδαμε ακόμη και αφαίρεση πόρτας από τις τουαλέτες. Μάλιστα. Έχουν σπάσει τη ξύλινη πόρτα της παιδικής χαράς της μίας, την πετάξανε κάτω από τον κρεμό, έχουν ξυλώσει όλα τα παγκάκια, όπως βλέπετε, από τη θέση τους και έχουν μαζευτεί σε ένα σημείο. Έχουν σπάσει τις βρύσες, δεν τις είδατε αυτές, δεν σας τις έδειξα, τις οποίες τα πόσαμε για να μην τρέχει το νερό. Νέες ώρες, ομάδες νεαρών ατόμων. 15χρονοι, 16χρονοι, ακόμα και μεγαλύτεροι. Εσείς έχετε έρθει το βράδυ νέες ώρες, ναι, τους έχετε εντοπίσει, έχετε δει. Ναι, τους έχω δει. Παρατηρίζει διάφορες, αλλά έχουμε και αντιδράσεις περίεργες. Oh,
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.